Από μικρός, από τότε που γεννήθηκα, νομίζω, φαίνεται τώρα το βλέπω, είχα μια πολύ έντονη σχέση με τη θάλασσα. Γεννήθηκα ιχθύς. Είχα οροσκόπο ιχθύ. Σε ηλικία περίπου 3 ετών παραλίγο να πνιγώ. Και με κάποιο τρόπο το βλέπω τώρα και λέω δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Και οι σπουδές μου στη συνέχεια ήταν γύρω από την ωκεανογραφία κτλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα, μ' άρεσε πάρα πολύ Λαβουτάου και ακόμα μ' αρέσει. Και από πολύ μικρός, ήθελα να μοιάσω με αυτόν τον αδύνατο κύριο με την εντυπωσιακή μύτη, ο οποίος γύρναγε τους ωκεανούς του πλανήτη. Μετά από αυτόν τον κύριο, είχα μεγαλώσει λίγο, έμαθα για κάτι άλλους. Κυρίως δεν θα τους έλεγα. Κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, ήταν λίγο πιο περίεργοι. Στην αρχή ήταν έτσι, δεν ήταν πάντα έτσι. Ευτυχώς φορούσαν τότε κάτι σαν γκουρελούδες χρωματιστές. Ήταν η εποχή των ρούχων αυτών. Οι οποίοι έκαναν πιο παράδοξα πράγματα, πιο παράτολμα πράγματα. Πηγαίνανε και κρεμούντουσαν σε άγκυρες πλοίων, σταματάγαν πλοία με τοξικά. Στεκόντουσαν προς τα καμάκια των φαλαινοθυρικών. Πήγαν να σταματήσουν πυρηνικές δοκιμές. Τέτοια πράγματα. Και κάποια μέρα έγιναν ένας από αυτούς. Νομίζω ότι είναι μάλλον συγκυρία, δηλαδή δεν νομίζω ότι το κυνήγησα. Επέμενε πάρα πολύ ένας φίλος πάνω σε αυτό, ο οποίος δεν είναι σήμερα στη συνάντησή μας. Όταν βρέθηκα με αυτή την ευκαιρία μπροστά μου, φαντάστηκα ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, άντε κανένα χρόνο. Δεν φαντάστηκα ποτέ αυτό θα είναι ένα ταξίδι μεγάλο. Στα καλά καθούμενα, λοιπόν, βρέθηκα σε ένα χώρο που για μένα υπήρχαν ζωντανοί μύθοι. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι και στα δικά μου τα μάτια γράφαν ιστορία, άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούσαν το κατεστημένο, άνθρωποι οι οποίοι παίρναν προσωπικά ρίσκα. Αυτό το οποίο έκανε για μένα τη διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν καθόντουσαν να συζητάνε, να συζητήσουν, να κάνουν συνελεύσεις κτλ., αλλά κάνανε κάτι. Δεν είχαν απλώς ένα κοινό όραμα, αλλά προσπαθούσαν το όραμά τους αυτό να το κάνουν πραγματικότητα. Άλλοτε πετυχημένα, άλλοτε λιγότερο πετυχημένα, αλλά το κάνανε, το δοκιμάζαν στην πράξη. Αυτό για μένα ήταν το σημείο κλειδί, αν θέλετε. Για πολλά χρόνια ένιωθα ένας πολύ τυχερός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να περιγράψω αυτό ως δουλειά. Ποια είναι η δουλειά σου? Αφενός ήταν δύσκολο να το περιγράψεις, αφετέρου ένιωθα πάρα πολύ τυχερός γιατί είχα μια αμοιβή για να κάνω κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και το οποίο ήδη για χρόνια πριν το έκανα τσάμπα, το έκανα θελοντικά. Άρα, πήρα αρκετά χρόνια για να ηρεμήσω λίγο εσωτερικά, αν θέλετε, και να μπορώ να πω ότι τώρα πλέον, ναι, η δουλειά μου είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ή αν θέλετε πιο σοφά, πιο σωστά, η δουλειά μου είναι το περιβάλλον να μείνει στο περιθώριο, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη να βγουν μπροστά ως λύση στην κρίση, αναδεικνύοντας μέσα από διάφορους τομείς, είτε την ενέργεια, τη γεωργία, την αλεία κτλ., πώς και γιατί το περιβάλλον είναι η λύση σε μία σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το ημερολόγιο μου λοιπόν στην Greenpeace ξεκίνησε την 1η Ιουλίου του 1992. Τυπική διαδικασία, προκήρυξη θέσης, βιογραφικό, συνέντευξη, πρόσληψη και ξεκίνησα μία δουλειά γραφείου. 2 εβδομάδες αργότερα βρέθηκα στο κρατητήριο. Η δουλειά που είχα αναλάβει, το project που είχα αναλάβει ήταν να κάνω ό,τι μπορώ, έτσι ήταν τελικά το mandate, να κάνω ό,τι μπορώ για την προστασία των παραλίων της Οτοκίας, Θαλάσσιας Χελώνας, στη Ζάκυνθο. Πιο σημαντικές παραλίες στη Χελώνα, στη Μεσόγειο κτλ. Σχεδίασα μία σειρά από δράσεις. Οι δράσεις αυτές ενόχλησαν. Το πρόβλημα εκεί δεν ήταν κάποια μεγάλα κεφάλαια κυρίως, αλλά ένας άναρχος τουρισμός, ο οποίος είχε βολευτεί στην αναρχία και στην ανεξέλεγκτη κατάσταση. Αυτό πράγμα οδήγησε πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Φάγαμε ξύλο, μας πήγαν και στο δικαστήριο, μας πήγαν και στο κρατητήριο, τα κάναμε όλα αυτά. Βέβαια, μέσα από αυτό έμαθα κάποια πράγματα. Έμαθα πρώτα απ' όλα τι σημαίνει συντροφικότητα, τι σημαίνει να επιμένεις, τι σημαίνει να κρατάς το χέρι του διπλανού σου. Και έμαθα και τι σημαίνει να κερδίζεις, τι σημαίνει να νικάς. Πήρε 3 χρόνια προσπάθεια. 3 χρόνια μετά καταφέραμε να φτιάξουμε το θαλάσσιο πάρκο στη Ζάκυνθο. Από το ξεκίνημα αυτό, αν θέλετε, αυτής της καριέρας, έχουν περάσει πάρα πολλές δράσεις. Συνηθίζουμε να λέμε όλοι μετά από κάποια χρόνια ότι αχ, είναι τόσες πολλές που δεν τις θυμάμαι. Εγώ θα πω ότι θυμάμαι κάθε μία από αυτές.
Θυμάμαι την κάθε ένταση, την κάθε στιγμή, το κάθε ξενύχτη, την κάθε αγωνία, τις θυμάμαι όλες. Εδώ είμαστε στο... είναι νομίζω πάλι το 92, σε ένα πλοίο που κουβαλάει τοξικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συντροφικότητα, λοιπόν, κλειδί, δυναμικές δράσεις, εντάσεις, φόβος, αγωνία, όλα αυτά μαζί, όλα αυτά για μένα είναι ένα πάρα πολύ έντονο σχολείο, το οποίο τελειώνει με κάθε φορά, μετά τα κρατητήρια, μετά τα δικαστήρια, μετά τα αυτόφορα κτλ., καταλήγει πάντα σε αγκαλιές και μπύρες. Πιο πολύ από τις δράσεις, λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι θυμάμαι ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι με σημάδεψαν, ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, ανθρώπους με τους οποίους βρεθήκαμε σε δύσκολες θέσεις, άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή με μία κίνηση, με μία ματιά, με ένα κλείσιμο του ματιού, με μία λέξη, με μία κουβέντα, δώσαν ένα στον άλλο κουράγιο. Το οποίο ήταν πολλές φορές πολύ πιο χρήσιμο από μία ολόκληρη ανάλυση που λέει μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Και μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες μέσα από τις διαφωνίες και τις διαφορές μας. Με τούτα και με εκείνα πέρασαν 20 χρόνια. Τον Ιούλιο που μας πέρασε έκλεισα 20 χρόνια στην Greenpeace. Η μητέρα μου εξακολουθεί να, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όχι τώρα πλέον, εξακολουθούσε να αναρωτιέται πότε επιτέλους θα βρω μία δουλειά, θα πιάσω μία σοβαρή δουλειά με γραφείο, κάτι που να μπορεί να το περιγράψει και η ίδια ως δουλειά. Εγώ από τη δική μου τη μεριά πάλι, αφενός δεν το βλέπω πάντα σαν δουλειά, αφετέρου, κυνηγώντας το όνειρό μου, δεν ασχολιόμουν με το τι θα γίνει όταν μεγαλώσω και απλώς μεγάλωνα. Και έτσι κλείσαν 20 χρόνια. Κιόλας. Θα προσπαθήσω να μοιραστώ μαζί σας πέρα από το κομμάτι του ταξιδιού, τις εμπειρίες. Τι εμπειρίες έμαθα, τι εμπειρίες απέκτησα μέσα από αυτό το ταξίδι. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς στην Greenpeace και φαντάζομαι και αλλού, είναι να αμφισβητεί τα δεδομένα. Να αμφισβητεί τα πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένα. Είναι ένα ψυγείο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μαθαίναμε ότι τα ψυγεία χρησιμοποιούν CFCs, κάποιες ουσίες οι οποίες καταστρέφουν το όζον. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι. Μετά από λίγο μάθαμε ότι εντάξει, γίνεται χωρίς αυτές τις ουσίες, αλλά πρέπει να καταστρέφουν το κλίμα. Μετά μάθαμε ότι γίνεται και χωρίς αυτές. Όταν το 1993 κάποιοι παλαβιάρδες από την Greenpeace βρήκαν ένα εργαστήριο, κάποιους ερευνητές και μια μικρή βιομηχανία η οποία πήγαινε να κλείσει στην Ανατολική Γερμανία, φτιάξαν ένα πρότυπο ψυγείο το οποίο δούλευε χωρίς αέρα που καταστρέφουν το κλίμα και το όζον. Αυτό πράγμα, χωρίς να το πατεντάρουν, το έδωσαν στη διεθνή αγορά και ανατρέψαν τα δεδομένα. Η πρώτη χώρα που κατασκεύασε αυτό το ψυγείο δεν ήταν η Γερμανία, η Miele, η Bosch κτλ., ήταν η Κίνα. Εκατομμύρια ψυγεία γέμισαν την αγορά. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις λοιπόν στην Greenpeace είναι να αρχίσεις να αμφισβητείς τα δεδομένα, αυτά που μαθαίνεις σαν δεδομένα. Πάλι αρχές δεκαετίας του 90, δεν υπήρχαν τότε smart και τέτοια. Θυμηθείτε τις καταναλώσεις των αυτοκινήτων. Η Greenpeace κάθεται και φτιάχνει, δεν είναι καθόλου ο παραδοσιακός της ρόλος προφανώς, αλλά έχοντας βαρεθεί, έχοντας κουραστεί από τα αυτοκίνητα χαβούζες, τα οποία καταναλώνουν το μισό Κατάρι, τη μισή Σαουδική Αραβία το καθένα για ένα ταξίδι, κάθεται και φτιάχνει ένα αυτοκίνητο. Για να είμαστε πιο σαφείς, κλέβει ένα αυτοκίνητο πρωτότυπο από μια αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία το κρύβει και δεν το χρησιμοποιεί, το βελτιώνει και παρουσιάζει μια έκθεση αυτοκινήτων στη Γερμανία, ένα αυτοκίνητο το οποίο καίει 3,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Η βιομηχανία προφανώς έλεγε αυτό δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή έγινε. Και αυτή τη στιγμή πλέον μπαίνουν σε διαδικασία παραγωγής αυτοκίνητα με ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. Συγγνώμη, μπροστά. Φωτοβολταϊκά. Κλιματικές αλλαγές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θυμάμαι το 1993 την πρώτη φορά που στείλαμε κάποια επιστολή μαζί με κάποια έκθεση για τις κλιματικές αλλαγές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η απάντηση που είχαμε ήταν: τι είναι αυτό, κλιματικές αλλαγές? Εσείς με φάλαινε να ασχολείστε. Τι σχέση έχει ενέργεια? Εδώ είναι περιβάλλον. Τι είναι αυτά που κάνετε? Χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια επιμονής για να αποδείξουμε πρώτον ότι υπάρχουν κλιματικές αλλαγές, δεύτερον ότι υπάρχουν λύσεις και θα χρειαστούν φαντάζομαι άλλα τόσα για να τις προωθήσουμε. Ελπίζω λιγότερα. Άλλα πράγματα που μαθαίνει κάποιος μέσα από την Greenpeace τουλάχιστον, και όχι μόνο εγώ, αυτό είναι κάτι που το έχω μοιραστεί με πάρα πολλούς φίλους και συνεργάτες. Συνεργάζεσαι με ανθρώπους. Συνεργάζεσαι με ανθρώπους συχνά υπό συνθήκες έντασης. Όπως είπε και ο Γεράσιμος, αφήνεις στο πλάι πολύ συχνά το comfort zone σου, την άνεσή σου. Η προσωπική σου άνεση πηγαίνει στο πλάι, η ασφάλειά σου πηγαίνει στο πλάι, παίρνεις προσωπικά ρίσκα. Είτε να χάσεις τη δουλειά σου, είτε να εκτεθείς, είτε να χτυπήσεις, είτε να συλληφθείς, είτε να πας στη φυλακή, είτε. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις συνειδητά, το ξέρεις από την αρχή, δεν τυχαίνει. Την επιλογή σου την κάνεις από την αρχή και το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν το κάνεις για προσωπικό σου όφελος.
Αυτό το κάνεις γιατί έχεις ένα όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, όχι για να έχεις κάποιο καλύτερο εισόδημα, όχι για να έχεις μια πιο άνετη θέση ή γιατί κάποια στιγμή θα πάρεις μια προαγωγή. Το κάνεις γιατί πιστεύεις σε ένα καλύτερο κόσμο και θες να είσαι μέρος αυτής της προσπάθειας για να πετύχουμε αυτόν τον καλύτερο κόσμο, να το φτιάξουμε, όχι να γίνει. Άλλες μοναδικές εμπειρίες που αποκτάει κανείς στην Greenpeace, και σε αυτό το πράγμα νομίζω θα είμαι ο καλύτερος από πολλούς από εσάς, βιομηχανικός τουρισμός. Μπορώ να σας περιγράψω πολλά από τα βιομηχανικά τοπία της χώρας με πολύ μεγάλη ακρίβεια, τα καλύτερα μπουριά, ποια είναι αυτά τα οποία έχουν τα πιο συχαμένα ζουμιά κτλ. Δεν είναι χρήσιμο πράγμα, αλλά κάποιες στιγμές μπορεί να φανεί χρήσιμο, ας οπόσπιχη. Ένα άλλο είδος τουρισμού το οποίο κάνει κάποιος μέσα από την Greenpeace είναι να γνωρίσει αστυνομικά τμήματα, κρατητήρια, λιμενικούς σταθμούς, δικαστικά μέγαρα ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια κτλ. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια, 21 χρόνια παρουσίαση Greenpeace στην Ελλάδα, δεν έχουμε καταδικαστεί ούτε μία φορά. Δεν είναι όλα τέλεια. Προφανώς υπάρχουν και τα λάθη. Υπάρχουν λάθη και το σημαντικό είναι να μαθαίνει κανείς από τα λάθη, όχι να αρνείται και να τα κρύβει. Διάλεξα μία περίπτωση η οποία θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί μια φοβερά μεγάλη επιτυχία. 1995, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, γιατί μόνο νεότεροι υπάρχουν εδώ, η Greenpeace οργανώνει ένα στόλο για να πάει να σταματήσει στα Μορουρόα, στη μέση του πουθενά, στον Ειρηνικό, τις γαλλικές πυρηνικές δοκιμές. Δημιουργείται ένας τεράστιος στόλος, μια φλωτήλα με βαρκάκια, καΐκια κτλ. Η Γαλλία αντιδρά με τον παραδοσιακό της τρόπο, με κομάντος, με αεροπλάνα και παπόρια. Κατάσχει πλοία, μπαίνει, τα διαλύει τα πλοία κτλ. Η κατακραυγή διεθνής είναι τεράστια. Στην Ελλάδα τότε πρέπει να κάναμε μέσα 6 μήνες, δεν ξέρω, 10 δράσεις στη Γαλλική Πρεσβεία, στο Γαλλικό Προξενείο, στην Γαλλική Ακαδημία, όπου μπορεί να φανταστεί, κυνηγούσαμε τον πρέσβη, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Μαζέψαμε, αν θυμάμαι καλά, εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές για αυτό το πράγμα. Σταμάτησαν οι γαλλικές πυρηνικές δοκιμές. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Greenpeace και εσωτερικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Greenpeace στην Ελλάδα κατάφερε να διπλασιάσει τους υποστηρικτές της μέσα σε ένα χρόνο. Στην πράξη δεν είμαστε έτοιμοι να το χειριστούμε αυτό το πράγμα, άρα δημιουργήσαμε μια φούσκα η οποία έσκασε μετά από 2 χρόνια. Πέσαμε κάτω, σηκωθήκαμε και μάθαμε. Είπα πριν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έχοντας μια αρκετά αυστηρή, μια πολύ αυστηρή οικονομική πολιτική, η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία της Greenpeace, ταυτόχρονα βρίσκεται πολύ συχνά, επιλέγει να βρεθεί απέναντι σε μεγάλους παίκτες. Είτε αυτή είναι η Nestlé, είτε αυτή είναι η Monsanto, είτε αυτή είναι το Facebook, είτε αυτή είναι η Shell, είτε αυτή είναι η BP και πολλοί άλλοι τέτοιοι παίκτες. Αν δει κάποιος, αν συγκρίνει κάποιος τα νούμερα, αν συγκρίνει κάποιος το διαφημιστικό budget σε μια χώρα ή σε μια ήπειρο των εταιριών αυτών, είναι τις πιο πολλές φορές μεγαλύτερο από το συνολικό παγκόσμιο budget της Greenpeace. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρούμε ότι η αποτυχία είναι επιλογή. Θα πρέπει να κερδίσουμε. Και τις πιο πολλές φορές το καταφέρνουμε. Αν όχι, απλώς επιμένουμε μέχρι να το πετύχουμε. Από την ίδρυση της Greenpeace μέχρι σήμερα, πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν υποστηρίξει, νομίζω ότι είναι γύρω στους 300.000 άνθρωποι, έχουν υποστηρίξει οικονομικά και ενεργά τη δράση της. Αυτοί έχουν συμμετάσχει στο έργο της, έχουν συμβάλει στο έργο της με τον άλλο τρόπο. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε εκατοντάδες εθελοντές και δεκάδες ακτιβιστές. Και οι ακτιβιστές εθελοντές είναι απλώς έχουν μια ιδιαίτερη εκπαίδευση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά από τεχνικές δυσκολίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 200.000 παραλίγο, όπως μου λέει η Λένα, φίλοι στο Facebook. Θα μπορούσε κάποιος να πει, είναι κλικαδόροι. Αυτοί οι κλικακτιβιστές μπορεί να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και είναι εντυπωσιακό ότι και μέσα από τα κλικ, πολλές φορές έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε πράγματα, έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την αγορά και να φέρουμε στους προηγούμενους μεγάλους παίκτες που βλέπαμε. Και μέσα από αυτό, προφανώς δεν είναι η μόνη επιλογή. Αυτή υπάρχουν και άλλες πολλές επιλογές, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, και γι' αυτό τους αναφέρω, οι άνθρωποι αυτοί, όλοι αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πέρασαν από την Greenpeace, κατά τη γνώμη μου αποτελούν ένα μεγάλο κοινωνικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο το οποίο συμμετέχει και συμβάλλει σε αυτό το πανελλαδικό ανθρώπινο δίκτυο. Ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι θέλουν ένα καλύτερο αύριο, διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, είναι διατεθειμένοι να πάρουν κάποια ρίσκα μέχρι κάποιο σημείο ο καθένας και μπορούν υπό συνθήκες να οργανωθούν μαζί με κάποιους άλλους και να προχωρήσουν τα πράγματα ένα βήμα μπροστά. Προσωπικά συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το ταξίδι.
Κάντε το με οποιονδήποτε τρόπο θελήσετε. Επικοινωνήστε, κάντε το ηλεκτρονικά, κάντε το διαζώσεις, δοκιμάστε το. Θα μου πείτε, μα τώρα με κλικ και τα λοιπά, δοκιμάστε κάτι άλλο. Αν πάλι δεν σας αρέσει, δεν σας ικανοποιεί αυτό που προσφέρει η Greenpeace, αυτό το είδος ταξίδι, ήδη μέσα από το ανθρώπινο δίκτυο, μέσα από το Human Grid, έχετε πάρα πολλές προτάσεις. Χτυπήστε πόρτες, δοκιμάστε τις πόρτες αυτές. Αν δεν σας κάνουν οι πόρτες αυτές, φτιάξτε τη δική σας. Έχετε τόσες δεκάδες συνταγές, τις οποίες μπορείτε να κάνετε copy-paste και να φτιάξετε τη δική σας συνταγή, να φτιάξετε το δικό σας δίκτυο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, στο οποίο έχετε ενσωματώσει τα μαθήματα και τα παθήματα των άλλων. Το κράτησα για τελευταίο, είναι το αγαπημένο μου, όχι ο κύριος Παπακοσταντίνου. Υπάρχει ένα στοιχείο στην Greenpeace, το οποίο δεν αλλάζουμε τίποτα. Ο πολιτικά ορθός όρος γι' αυτό, η πολιτικά ορθή περιγραφή, είναι η δημιουργική αντιπαράθεση. Εμένα μου αρέσει ο όρος κολοπαιδιά. Υπάρχει δυνατότητα να είσαι ευγενικά κολόπεδο. Να λες αυτό που θέλεις, εκεί που θέλεις, όπως το θέλεις, όταν το θέλεις. Έχοντας μια οικονομική πολιτική, η οποία σου επιτρέπει, είναι καταστατικός μας όρος, να μην παίρνουμε χρήματα ούτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε από ιδρύματα, ούτε από εταιρείες, ούτε από χορηγούς, ούτε παρά μόνο από φυσικά πρόσωπα, από πολίτες, από τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν τα 20, 30, 40, 50 ευρώ που μπορεί ο καθένας. Ετησίως, μας επιτρέπει να επιλέξουμε το τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και πότε, χωρίς δεύτερη σκέψη του τύπου «Ναι, αλλά αν ο Υπουργός νιώσει άβολα και δεν υπογράψει την έγκριση του κονδυλίου ή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στραβομουτζουνιάσει και δεν μας εγκρίνει το πρόγραμμα». Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τα αλλάζω, με συγχωρείτε. Έτσι, μας έχει επιτρέψει να μιλήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε, για πολύ καλούς λόγους πάντα. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με τους λόγους, αλλά λέω κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ καλή και ας μιλήσουμε για τους λόγους, όχι για τον τρόπο. Για πολιτικούς, για πρόσωπα, για πράγματα κτλ. Κλείνοντας τελείως πλέον, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια. Και δεν εννοώ την προσπάθεια της Greenpeace, εννοώ αυτή η προσπάθεια, αυτή η διαδικασία η εκπαιδευτική. Του πέφτω, σηκώνομαι, δίνω χέρι, απλώνω χέρι, μαθαίνω ο καθένας από τον άλλον, άνθρωπος προς άνθρωπο, οργάνωση προς οργάνωση. Σηκώνομαι και προχωρώ. Με απότερο σκοπό να διευρύνουμε αυτό το δίκτυο το οποίο θα φέρει τις πολυπόθητες αλλαγές. Τις αλλαγές ή κάποιες από αυτές που θέλουμε για ένα καλύτερο αύριο. Στο κλείσιμο, συνήθως ευχαριστούμε τη μαμά μας και τον μπαμπά μας, ευχαριστούμε το Θεό που μας έφερε στον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ στο κλείσιμο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 300.000 ανθρώπους οι οποίοι μέσα από την υποστήριξή τους στην Greenpeace μου επέτρεψαν εμένα να ζήσω αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να τους ανταπόδωσα. Αν όχι, θα συνεχίσω να προσπαθώ γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Είναι πλέον 6 Δευτέρα φύσης. Και σας αφήνω μια πολύ αγαπημένη μου ατάκα από τον David McTaggart. Ο David McTaggart είναι ένας εξαιρετικά εμπνευσμένος άνθρωπος, καθόλου εύκολος χαρακτήρας προφανώς, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα να ενώσει τις δεκάδες Greenpeace που υπήρχαν στον κόσμο και να δημιουργήσει τη Διεθνή Greenpeace, μια οργάνωση που να συντονίζεται πλέον με κάποιο τρόπο. Και έχει την τελευταία φράση που μου αρέσει πάρα πολύ για τη συνείδηση ότι κάπου στον κόσμο υπάρχει μια δύναμη που θα βλέπεις με ένα μικρό ξύλινο βαρκάκι φτιαγμένο από ελπίδα και σχεδόν παράλογη τόλμη ενάντια σε μια έκρηξη απελπισίας 100 μεγατόνων και θα την γυρίσει ανάποδα. Ήταν η απόφασή του να πάει με ένα καριδότσουφλο 12 μέτρων ιστιοπλοϊκό να σταματήσει πυρηνικές δοκιμές στα Μουρουρώα. Ευχαριστώ.